Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό, κατά το οποίο τραυματίστηκε κρίσιμα τρίχρονο αγοράκι. Ήταν λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ, όταν ο μικρός ο Γιώργος Πανικουβρακά, που βρισκόταν με τους γονείς του σε φιλικό οικογενειακό του σπίτι στα Πάνω Πολεμίδια, έτρεξε στη μέση του 63ου δρόμου. Για κακή του τύχη όμως, τη στιγμή εκείνη διέρχεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νίκος Κάσαης, 46 ετών. Μέσα σε διάστημα δευτερολέπτων το κακό έγινε. Ο μικρός Γιώργος σοριάστηκε βαριά χτυπημένο στην άσφαλτο. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, ο οδηγός του αυτοκινήτου, με την βοήθεια γειτόνισσας, παραλαμβάνει το τρίχρονο αγοράκι και το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μέσα σε λίγα λεπτά έξω από τις πρώτες βοήθειες συγκεντρώθηκαν φίλοι και συγγενείς της οικογένειας του μικρού. Τραγική φιγούρα η μητέρα του μικρού Γιώργου, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που έγινε. Ο πατέρας απεγνωσμένα ζητά να πληροφορηθεί για την τύχη του παιδιού του. Στη συνέχεια οι θεράποντες γιατροί αποφασίζουν, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του μικρού, να μεταφερθεί εσπεσμένα στο Μακάριο νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Έντονες κατηγορίες κατά των αρμοδίων επιρρύπτουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα αυτοκίνητα τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους προς την τροχέα αλλά και προς το δήμαρχο της περιοχής, δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον. Τρέχουσε πολλά. Απέσχει το Σταυροδρόμιο, συνέχεια δυστυχήματα. Κάθε μέρα πρωί, μεσομέρι, νύχτα γινίσκονται δυστυχήματα. Τηλεφωνούν στην αστυνομία, δεν έρχονται. Έχουμε όλοι μα μωρά τα χάμε. Παίζουν όλοι μπελόν. Πρέπει να κάνουμε έναν έλειο σπα στο δρόμο του. Αργά το βράδυ, ο οδηγό του αυτοκινήτου συνελήφθη από την τροχιά Λεμεσού, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.